Με μια πορεία προδιαγεγραμμένη εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες, το άλλοτε μεγαλοπρεπές κτίριο της παραλιακής του Ηρακλείου βρίσκεται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση του. Μπροστά στον κίνδυνο για πεζούς και οχήματα τοποθετήθηκε προστατευτικό σειρματόπλεγμα για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Η κατάσταση στο κέντρο είναι, βλέπετε, ψηλοαπελπιστική. Έχουν πέσει διάφορες πολλές φορές κομμάτια στον δρόμο. Μάξ το Ηράκλειο, παιδιά, το έχουν διαλύσει. Στο θέμα ξεσφιένει ότι και από εδώ να την γλιτώσει, δεν την γλιτώνει από την άλλη. Οπότε έπρεπε να κλειστεί και από την άλλη. Πρέπει να βρουν κάποιον άλλο τρόπο για να το λύσουν το πρόβλημα, κάποια αναστήλωση, κάτι. Είναι κρίμα για τέτοια κτίρια να μένουν ασυντήρητα. Δήμος Ηρακλείου και οργανισμός Λιμένος συνεργάστηκαν για την τοποθέτηση του πλέγματος, με το οποίο αποκλείστηκε η πρόσβαση στο τμήμα της Θεοτοκοπούλου και σε ένα μέρος της παραλιακής λεωφόρου. Ειδικό πλέγμα περίφραξης έχει τοποθετηθεί στο παλαιό οίκημα που τελεί για χρόνια σε καθεστώς ετοιμορροπίας στην παραλιακή Ηρακλείου. Το επιβλητικό κτίριο μπορεί ναι μεν να ανήκει στα χαρακτηρισμένα νεότερα μνημεία του Ηρακλείου, είναι ωστόσο ιδιωτικής ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα το μέλλον του να κινείται σε αχαρτογράφητα νερά. Οι ιδιοκτήτες έχουν ενημερωθεί και είναι υποχρέωσή τους να το φτιάξουν, αλλά από τη στιγμή που ο Δήμος Ηρακλείου κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη, σε συγκεκριμένα κτίρια απλοποιείται η διαδικασία. Αποστολίδη της αστικής αρχιτεκτονικής των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα και αξιόλογο δείγμα όψιμου νεοκλασικισμού, παραδομένο στην φθορά και την εγκατάλειψη και μάλιστα στην βιτρίνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Η ακαλέσθητη εικόνα με τα σειρματοπλέγματα ήρθε για να μείνει, καθώς κάθε προοπτική αποκατάσταση του κτίσματος περιπλέκεται λόγω της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, της γραφειοκρατίας και της αρμοδιότητας των υπηρεσιών. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε καμία περίπτωση στη ζυγαριά, για μένα που είμαι και γιατρός, με την ταλαιπωρία. Κάποιος συνδημοτόμας και ζητούμε συγγνώμη γιατί έχουν δίκιο, αλλά αυτές είναι οι διαδικασίες. Την ίδια ώρα περιφραγμένο παραμένει και μεγάλο τμήμα στα νεόρια μετά και την αποκόλληση τμήματων του ενετικού μνημείου από την σεισμική δραστηριότητα του τελευταίου μήνα. Η διαχείριση των εργασιών πλέον έχουν περάσει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και ο δρόμος για την αποκατάσταση φαίνεται πως θα είναι μακρύς.